Μπερομπέλο είναι μια μικρή πόλη στη Νότια Ιταλία και την περιοχή της Πούλια με πληθυσμό περίπου 11.000 κατοίκους. Απέχει μόλις μια ώρα από τα δύο πολύ γνωστά λιμάνια της Ιταλίας, το Πάρι και το Μπρίντιζι. Το Άλμπερο Μπέλο θα αισθανθείτε ότι βρίσκεστε στη σκηνικό παιδικού παραμυθιού. Σαν οικισμός, δημιουργήθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα από τους κόμιτες Ακουαβίβα του Κονβέρσου. Εγκατέστησαν στην ακατοίκητη μέχρι τότε περιοχή της Μούρτζια 40 αγροτικές οικογένειες για να καλλιεργήσουν τη γη, με μοναδική υποχρέωση να αποδίδουν ως φόρο το 10% των καλλιεργιών τους. Οι άνθρωποι αυτοί για τη διαμονή τους εκεί κατασκεύασαν μικρά κτίσματα με κονικές, πυραμιδικές και θολωτές στέγες. Αυτά τα κτίσματα είναι σήμερα γνωστά ως τρούλι. Τα υλικά που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή των τρούλων ήταν ο ασβεστόλιθος και η καρστική πέτρα, υλικά που υπήρχαν σε αυθονία στην περιοχή. Η κατασκευή των κατοικιών γινόταν μόνο με ξερολιθιές και χωρίς κανένα συνεκτικό κονίαμα. Η μη χρυσή κονιάματος είχε στόχο την εύκολη και γρήγορη αποσυναρμολόγηση των τρούλων. Στη βάση κάθε στέγης, κάθε τρούλου, υπήρχε μια ειδική πέτρα η οποία ήταν το λεγόμενο κλειδί αποσυναρμολόγησης του τρούλου. Με δύο άλογα μπορούσες να τραβήξεις αυτή την πέτρα και να γκρεμιστεί το σπίτι. Μέσα σε μισή ώρα μπορούσαν να καταστρέψουν όλο το χωριό με αυτόν τον τρόπο. Αυτό γινόταν προκειμένου να μην φορολογούνται όπως με διάταγμα επέβαλαν οι Αραγόνιοι βασιλιάδες. Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, απαγορευόταν η οικοδόμηση οικισμού χωρίς άδεια από τον βασιλιά και επιβαλλόταν φόρος για κάθε νέο ή παλιότερο χτίσμα. Το κτίσιμο ξερολιθιάς ήταν ένα σχέδιο φοροδιαφυγής. Ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τους κόμιτες της Ακουαβίβα που κυβερνούσαν την περιοχή. Στις στέγες των τρούλων είναι ζωγραφισμένα με κυμολία σύμβολα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χρήση της κυμολίας σίγουρα δεν ήταν τυχαία. Πίστευαν ότι η κυμολία και το λευκό χρώμα συμβόλιζαν την κάθαρση. Με αυτά τα παμπάλαιας προέλευσης μαγικά, παγανιστικά και χριστιανικά σύμβολα, οι κάτοικοι εξέφραζαν τις προσλήψεις τους. Ίσως και τις μεταφυσικές ανησυχίες τους. Πίστευαν ότι τους προστατεύουν από το κακό μάτι και τους φέρνουν καλή τύχη. Το όνομα Αλμπερομπέλο, το οποίο σε σύγχρονη ιταλική μετάφραση σημαίνει όμορφο δέντρο, προέρχεται από τον μεγάλο αριθμό βελανιδιών που υπάρχουν στην περιοχή. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η οποία είναι αποτέλεσμα ιστορικής ερμηνείας, το όνομα προέρχεται από το λατινικό Silva Arboris Belli, που μεταφράζεται ως δάσος με τα δέντρα του πολέμου. Η περιοχή της Πούλια ήταν κατάφυτη από δέντρα και αυτό βοηθούσε στο να αποκρούνται αποτελεσματικά επιδρομές επίδοξων κατακτητών, κυρίως Τούρκων. Σήμερα η πλειοψηφία των κατοίκων του Άλμπερο Μπέλο δεν χρησιμοποιούν τους τρούλους για κατοικίες. Οι περισσότεροι από τους 1.500 περίπου διατηρημένους και ανακαινισμένους τρούλους χρησιμοποιούνται ως καταστήματα πώλησης σουβενίρ, εστιατόρια, αλλά και καταλήμματα για επισκέπτες που αναζητούν ιδιαίτερες,
μοναδικές εμπειρίες και διακοπές απόλυτης χαλάρωσης. Το 1930 το Άλμπερο Μπέλο ανακηρύχθηκε σε εθνικό μνημείο από την Ιταλική κυβέρνηση και το 1996 η UNESCO το ανακήρυξε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το Άλμπερο Μπέλο είναι ένα μέρος που αναμφίβολα αποτελεί ισχυρό πόλο έλεξης χιλιάδων τουριστών από όλο τον κόσμο, έχοντας διαφυλάξει εκτός από την ιδιαίτερη ομορφιά του και την ιστορική και πολιτιστική του αξία. Ένα μέρος που το ταξίδι εκεί σίγουρα αποτελεί μοναδική εμπειρία. Ένα μέρος που η ματιά του επισκέπτη χάνεται στις αμέτρητες καμπύλες των Τρούλων, στις σκούρες αποχρώσεις του γκρίζου της πέτρας και το λευκό χρώμα της κυμολίας και του ασβέστη. Ένα μέρος που όσες φορές και αν βρεθείς να περπατήσεις στα στενά σοκάκια του, θα σου φαίνεται λίγο. Ένα ιδιαίτερο μέρος, μια ξεχωριστή ομορφιά που σίγουρα θα αγαπήσεις και θα σε μαγέψει με την πρώτη ματιά. Ένα μέρος που σίγουρα όποιος το έχει επισκεφτεί θέλει να επιστρέψει και πάλι.